θα είμαι πιο σύντομος, αγαπητοί συναδέλφοι. Παρότι έχω κάνει 500 χιλιόμετρα για να έρθω και θα κάνω 500 για να φύγω πίσω. Και τα έκανα οδικός, έτσι. Γιατί ο Τασούχας με νέα τα πότυπα αεροπλάνο, να πω ψέματα. Λοιπόν, συναδέλφοι και συνάδελφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστρες, εκ μέρους των απεργών της Μαγαματίνα, που εδώ και 6 μήνες αντιμαχόμαστε την εργοδοσία, την κυβέρνηση, τις δυνάμεις καταστομής όλων των ειδών, ΜΑΤ, ΝΕ, κόκκινα, κίτρινα, εκεί τι είναι, όπια, ασφάλεια, ρουφιάνους, τα πάντα. Απευθύνει το θερμό ταξικό και αγωνιστικό χαιρετισμό στη σημερινή σύσκεψη. Βρισκόμαστε στον 6ο μήνα και ακόμα αντέχουμε. Και με τη δική σας συμβολή, ποινική και ηθική, και συνεχίζουμε μέχρι την τεχνική δικαίωση. Δηλαδή την επαναπρόσληψη όλων των απομνημένων και την υπογραφή συμμογικής σύμβασης εργασίας. Θα κάνω μια σύντομη αναδρομή για τα συμβαίνοντα στην Μαγαματίνα, αν και περισσότερο τα γνωρίζετε. 1η Μάρτη του 2022, μέσω του πτωχευτικού κώδικα και του σχεδίου εξοικείασης που εγκρίθηκε από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, ο νέος ιδιοκτήτης που την χάνει να είναι γαμπρός του Υπουργού Ενέργειας της κυβέρνησης του κ. Σκρέκα, παραλαμβάνει την εταιρεία απαναγμένη από 30 και πλέον εκατομμύρια χρεών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, την εφορία και τις τράπεζες, τις οποίες, όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι σας, με δικά μας χρήματα τις ανακεφαλαιώσαμε 4 φορές για να συνεχίσουν να έχουν την κερδοφορία τους. Με μόνη λοιπόν υποχρέωση τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας με τους υπάρχοντες εργαζόμενους και στην ειδικότητα που είχαμε. Και σύμφωνα με το σχέδιο εξυγείασης που εκπώνησε ένας από τους μεγαλύτερους οικονομικούς οίκους παγκόσμιας εμβέλειας, το πρώτο χρόνο με τον ίδιο τζίρο, ο οποίος ήταν στα τάρταρα, με τα ίδια μισθολογικά κόστη που περιλαμβάνουν κατακτήσεις από συμμογικές συμβάσεις 30 και πλέον ετών, η εταιρεία θα έχει κέρδη πάνω από 1 εκατομμύριο. Όμως οι νέοι ιδιοκτήτες είχαν άγα στο μυαλό τους. Αφού κομισιεργούσαν με διάφορους λόγους και αιτίες τις διαπραγματεύσεις, περιμένοντας την λήξη της συμμογικής σύμβασης για να ανοίξει και η μετενέργειά της, ξέρετε ότι με όλη τη συμμογική σύμβαση που νίγει δεν μεταφέρονται πλέον υποχρεωτικά στους όρους των ατομικών συμβάσεων, με αποτέλεσμα να ισχύει η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου η 6 περιβόητη 6 του 12, όπου το άρθρο 2 παράγραφος 4 προβλέπει να χάνει ο εργαζόμενος όλα τα κεκτημένα δικαιώματα που απορρέουν από προηγούμενες συμμογικές συμβάσεις και να ξεκινάει με τον εκάστοτε βασικό μισθό και τα 4 επιδόματα ορίμασης, τέκνων, σπουδών, επικίνδυνης εργασίας. Εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονται στις συμμογικές συμβάσεις που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ πάγουν αμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα. Στην εκτοή λοιπόν θέτεται με σύγγραφο προς την διαπραγματευτική ομάδα του Σωματείου να υπογράψουμε τον εξής όρο. Προηγούμενες κατακτήσεις από το 1992 έως και σήμερα να είναι πλέον οικειοθενείς παροχές. Φυσικά αρνηθήκαμε, γιατί ακόμα τιμάμε τα παντελόνια τα οποία φοράμε. Η επόμενη κίνηση ήταν να καλέσει όλους τους εργαζόμενους να υπογράψουν εν λευκό ατομικές συμβάσεις. Πράγμα που δεν τους βγήκε ούτε αυτό. Εξαγγέλει πρόγραμμα οικειοθενούς αποχώρησης, όπου και αυτό δεν έγινε αποδεκτό από το Σύνομο των Εργαζομένων. Αμέσως προχωράει στο επόμενο βήμα, κανεί και απονεί τους 5 πρώτους εργαζόμενους για να εκβιάσει και να τρομοκρατήσει τους υπόλοιπους για να σκύψουν το κεφάλι. Αφού για αυτή η προ...
Έχω μια σελίδα ακόμα και τελειώνω. Αφού και αυτή η προσπάθεια έπεσε στο κενό, τότε ακριβώς έπαιξε το τελευταίο της καρτί. Προχωρά σε εικονική κατάργηση τμήματων όπου απασχολούνται μόνο μέλη του σωματείου, ώστε να μας εκβιάσει να υποκύψουμε. Υπολόγισαν όμως χωρίς τους εργαζόμενους, όπου όλοι μαζί, ενωμένοι, οργανωμένοι και αποφασισμένοι, από την επόμενη κιόλας μέρα βρισκόμασταν στις επάντησεις του αγώνα με ανεπάλληλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό μας βρέθηκαν και συνεχίζουν να βρίσκονται οι ταξικές δυνάμεις που συσπηρώνονται στο πάνω. Ανά και εκατοντάδες εργαζόμενοι από όλη τη Θεσσαλονίκη και από όλη την Ελλάδα που συμμετείχαν και συμμετέχουν μαζί μας στην περιφρούρηση. Η αλληλεγγύη ξεπέρασε κάθε όριο. Μας εξέπληξε θετικά ότι από όλα τα μέλη και τα μήκη της χώρας. Με έχεις μπερδέψει εδώ πέρα με μέσα στα μάτια και λέω προσπαθώ να κόψω. Λοιπόν, η αλληλεγγύη λοιπόν ξεπέρασε κάθε όριο, μας εξέπληξε θετικά και μας έδωσε κουράγιο να συνεχίσουμε τον αγώνα. Για υπογραφή συμμορικής σύμβασης που να διασφαλίσουν τους μισθούς και τα μεροκάματα για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Όπως καταλαβαίνετε, ο αγώνας αυτός είναι αγώνας για την υπογραφή συμμογικής σύμβασης. Αυτό δεν θέλει εργοδοσία, τη συμμογική δράση. Αυτό το δικαίωμα τους έδωσε αυτός ο άθμιος νόμος, αυτό το έκτρωμα του Χατζηδάκη, όπου προέτρεπε τους εργαζόμενους να συνδιανεύονται ατομικά με τον εργοδότη και να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις εργασίας για να κάνουν καμιά δουλειά στα χωράφια που δεν έχουν. Είμαι ένας από αυτούς. Για να μαζέψω κάστανα, ραδίκια, αγριόχορτα κτλ. Δηλαδή, να υπογράψω εναστικά ωράρια εργασίας χωρίς κανένα δικαίωμα. Συναδέλφους και συνάδελφοι, τελειώνω με αυτή την τελευταία παράγραφο και σας χαιρετώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε απτόητοι τον αγώνα μας. Κάθε ευρώ που καταθέτεται στον λογαριασμό του σωματείου μας δίνει δύναμη και κουράγιο να αντέξουμε. Ήδη, χωρίς να έχουν βγει ακόμα τα ποινικά, μόνο για τα διαδικαστικά ζητήματα έχουμε εξοδέψει πάνω από 20.000 ευρώ. Για να ξέρετε δηλαδή πόσο λίγο μας έχουν κοστίσει αυτά τα τέτοια. Γι' αυτό λοιπόν όσοι δεν έχετε τον λογαριασμό του σωματείου, τον έχω εδώ πρόχειρο, μπορείτε να μου το ζητήσετε, να σας το δώσω. Σας ευχαριστούμε πραγματικά από τα μάτια. Γιατί όμως είναι το δίκαιο του εργάτη. Σας ευχαριστώ πολύ.